Ακόμα ένα τροχείο με εγκατάλειψη σημειώθηκε στην Κρήτη. Ευτυχώ αυτή τη φορά δεν ήταν θανατηφόρο. Ένα Ιταλό τουρίστα με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο εγκατέλειψε αβοήθητο έναν 21χρονο μοτοσυκλετιστή στην παραλιακή του Ηρακλείου, στον κόμβο του Τελωνίου. Κατό από άγνωστε συνθήκε, το δίκυκλο συγκρούστηκε με το διερχόμενο αυτοκίνητο. Ο 20χρονο οδηγό του αυτοκίνητου έγινε καπνό και εγκατέλειψε τον νεαρό δικυκλιστή. Ε, αρνητικό γεγονό, σίγουρα, αλλά. Δα και ο τουρίστα βλέπει τι γίνεται στου δρόμου τη Κρήτη και φαίνεται πω έμαθε για αυτό στα κόλπα. Είναι συχνό φαινόμενο. Είναι συχνό φαινόμενο αυτό είτε από ντόπιου είτε από τουρίστε, αλλά είναι και η ποιότητα τουρισμού που φέρνουν. Δυστυχώς. Ο 21χρονος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο. Η κατάστασή του δεν κρίθηκε σοβαρή καθώς γλίτωσε με κάποιες κακώσεις στο πόδι. Οι λιμενικές αρχές αναζητούσαν τον Ιταλό, τον οποίο και συνέλαβαν λίγο αργότερα, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα. Η δρόμη της Κρήτης είναι ζούγκλα, Ζω καθημερινά και να το χέρι του. Ε, δεν ήταν σωστό, αλλά τα περιστατικά με εγκατάλειψη μετά από τροχείο είναι συχνό φαινόμενο όπω τονίζεται. Αυτά τα φαινόμενα είναι καθημερινά. Δυστυχώ ε, αυτό είναι ένα φαινόμενο ανθρωπιά που θα έπρεπε να υπάρχει μέσα μα. Τι να πούμε. Περαστικά μόνο στο παιδί να είναι καλά. Ε, συμβαίνουν συχνά. Συνήθω σα είναι. Όπου είναι, τι είναι, την ίδια ώρα συγκλονίζουν τα λόγια τη μητέρα τη Στέλλας που μαζί με το φίλο τη Γιάννη παρασύρθηκαν πεζοί, τραυματίστηκαν θανάσιμα και επίση εγκαταλείφθηκαν από διερχόμενο όχημα ένα χρόνο πριν έξω από το Πολυτεχνείο στα Χανιά. Το ορκίστηκα από την πρώτη στιγμή ότι δεν θα αφήσω το παιδί μου να ξεχαστεί στα Χανιά. Εδώ και ένα χρόνο δεν του αφήνω σε ησυχία. Επεδίωξα και κάναμε συνάντηση οι δύο μητέρε τον περασμένο Μάρτιο με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Πίρτζη, ο οποίο μα διαβεβαίωσε και μάλιστα το ανακοίνωσε και δημόσια στην Κρήτη ότι εκεί θα κατασκευαστεί κυκλικός κόμβο. Από ό,τι γνωρίζω, το έργο βρίσκεται σε φάση δημοπράτησης. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Θέλω να ελπίζω ότι θα γίνει. Προχθέ πάλι έγινε στο ίδιο σημείο ατύχημα, ευτυχώ μόνο με τραυματίε. Πρέπει. Επιβάλλεται να τους ξυπνήσουμε. Βοηθήστε να μην σκοτωθούν άλλοι άνθρωποι. Έχουν πέσει σε λίθαργόλοι τους. Δεν κατάφεραν οι γιατροί να σώσουν το πόδι ενό 40χρονου δικυκλιστή, ο οποίο ενεπλάκησε τροχαίο στο γεράνι στην παλιά εθνική οδό. Κατό από άγνωστε συνθήκε, βγήκε από την πορεία του και έπεσε πάνω στο πεζοδρόμιο και τα κυκλιδώματα. Άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Το ένα του πόδι ακροτηριάστηκε και τώρα νοσηλεύεται εκτό κινδύνου στην ορθοπαιδική κλινική του νοσοκομείου, χωρί ευτυχώ να φέρει άλλα σοβαρά τραύματα.